Τα εγγένεια του Ιερού Ναού της Αγίας Ερμιόνης και η επίσημη παρουσίαση των εργασιών του οικοτροφείου Αλσχάιμερ, Άνοιας και Συναφών Παθήσεων η Αγία Ερμιόνη, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και της Αποστολής έφεραν στη στυλίδα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Ο Μακαριότατος βρέθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής και Προνοιακής Διακονίας Ανατολικής Φθιώτιδας στη Βασιλική Στυλίδας το απόγευμα της Τρίτης μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτου Φθιώτιδας Σημεών και του Γενικού Διευθυντή της Αποστολής Κωνσταντίνου Δήμτσα. Όπως βλέπετε, ο Αρχιεπίσκοπός μας παραμένει ένας απλός μοναχός, ένας ασκητής, ένας καλόγερος. Έτσι τον έχω ζήσει, τον έχουμε ζήσει όλοι μας, δεν τον άλλαξε η θέση την οποία έχει, ίσα ίσα τον έκανε περισσότερο διάκονο, περισσότερο δοσμένο στην αγάπη όλων μας και έτσι σαν απλός μοναχός, προσκυνητής, ο Αρχιεπίσκοπος της ταπεινότητας και της απλότητας ήρθε σήμερα κοντά μας να μας ευλογήσει για μία ακόμη φορά. Γι' αυτό σας ευγνωμονούμε και σας ευχαριστούμε. Μιλώντας στο Σταρ, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον Μητροπολίτη Σημεών και την Μητρόπολη της Φθιώτιδας, καθώς και στο πολύ σημαντικό έργο της Εκκλησίας που πρέπει να αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Έχει γίνει πια νόμος στις σχέσεις μας, δηλαδή της Φθιώτιδας και της Αρχιεπίσκοπης, όταν έχει εδώ χαρά γιορτές, πανηγύρια, θέλουμε να είμαστε και εμείς, ζηλεύουμε. Βέβαια είναι και ο χαρακτήρας του δεσπότη που είναι ανοιχτός και μόνο η αγάπη του περιχαίεται εδώ πλούσια, έχει μείνει και κάτι για την Αθήνα. Μας το υπενθυμίζει και εμείς άλλο που δεν θέλουμε, ερχόμαστε να γιορτάσουμε μαζί σας. Μια γιορτή λοιπόν σήμερα, αλλά είναι, αξίζει. Το έργο αυτό είναι τεράστιο και είναι ένα έργο που πρέπει η Εκκλησία να το αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο και ο κόσμος επομένως. Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχει αυτό το έργο μόνο που εξυπηρετεί εδώ, αλλά είναι και υποδειγματικό. Και αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο. Και σε αυτό οφείλεται και στον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο, αλλά και στους άξιους συνεργάτες. Φεύγουμε λοιπόν κατά ευχαριστημένοι. Στον Εσπερινό των Εγγενείων ο Μακαριότατος τόνισε πως η εποχή μας είναι σκληρή απέναντι στην μεγάλη ηλικία και γι' αυτό χρειάζεται πολύ δύναμη από όλους μας. Και η αγάπη μπορεί να έχει πολλά χρώματα, αλλά αυτή που είναι πολύ δυνατή είναι εκείνη η οποία εκδηλώνεται προς τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος εργάστηκε σε όλη του τη ζωή και τώρα στα γεράματα θέλει κάπου να ακουμπήσει, να ξεκουραστεί για να φύγει για το μεγάλο ταξίδι. Είναι από τις ιερότερες προσφορές και τις μεγαλύτερες. Μετά τον Εσπερινό έγινε η παρουσίαση του έργου του οικοτροφείου Αλσχάιμερ, Άνοιας και Συναφών Παθήσεων στους στόχους της αποστολής που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου πριν από 16 χρόνια, αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού, Κωνσταντίνος Δήμτσας. Ο Μακαριότατος είχε 4 στόχους. Την ψυχή του ανθρώπου, πρώτο, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολίες. Έτσι χτίστηκε η αποστολή. Η αγάπη του όμως, ιδιαίτερα για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους, οδήγησαν σε ένα μεγάλο έργο που τόσο η Αρχιεπισκοπή όσο και η Αποστολή δημιουργήσανε σε όλη την επικράτεια. Είναι η προσπάθεια της Εκκλησίας να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι περνούν το τελευταίο κομμάτι της ζωής τους και θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεότιδος υπήρξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αποστολής και γνώριζε πολύ καλά το έργο. Είναι μεγάλη τιμή, Σεβασμιότατε, που από την πρώτη στιγμή μας δώσετε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού και με το Κέντρο Αλτσχάιμερ, δηλαδή με τις δύο προτεραιότητες που βάζει ο Αρχιεπίσκοπός μας και βέβαια και με το θέμα των δεμάτων, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. Υλοποιούμε αυτά που μας έμαθε ο Αρχιεπίσκοπος, τόνισε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σημεών.
Ο Αρχιεπίσκοπος μας έμαθε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Σύνθημα της Αποστολής γι' αυτό. Μας έμαθε μαζί όπου υπάρχει ανάγκη. Σύνθημα και πρόγραμμα της Αποστολής γι' αυτό, το οποίο το υλοποιούμε και εδώ στη Φθιώτιδα. Μας έμαθε ότι κανείς μόνος του, αλλά ο ένας μέσα από τον άλλον και όλοι μαζί για τον διπλανό και μάλιστα χωρίς διακρίσεις, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς διαχωρισμούς. Οι άνθρωποι οι οποίοι εισέρχονται σε αυτές τις μονάδες, κατά κανόνα εισέρχονται εδώ με την προοπτική να περατώσουν εδώ τον επίγειο βίο τους. Δεν έρχονται για βραχία νοσηλεία, ούτε για λίγο χρόνο. Είναι η νέα τους μόνιμη κατοικία, έρχονται για πάντα. Εγκαταλείποντας το σπίτι τους, τα βιώματά τους, την αιστεία τους, ενδεχομένως και τις οικογένειές τους όσοι έχουν, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν, πάντως έρχονται για να ολοκληρώσουν εδώ το βίο τους. Αυτό και μόνο είναι συγκλονιστικό. Και αποκαλύπτει και το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε όλοι εμείς, που οφείλουμε να προσφέρουμε όχι μόνο φροντίδα, όχι μόνο νοσηλεία, όχι μόνο αγωγή, περίθαλψη, αλλά κυρίως την αίσθηση της χαμένης εστίας. Να είναι το σπίτι τους, πραγματικά το σπίτι μας. Άρα την οικογενειακή ατμόσφαιρα της αγάπης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσημοι και κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα από αυτή την δοκιμασία και την τραγική εμπειρία, μπορώ σήμερα, βρισκόμενος εδώ, να εκτιμήσω το μέγεθος της κοινωνικής προσφοράς, όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού, αλλά και σε επίπεδο ουσίας, της ποιότητας, της υπηρεσίας, της ανθρωπιάς, που παρέχει η δομή αυτή που βρισκόμαστε εδώ. Να συνειδητοποιήσω, όχι ως βουλευτής, αλλά ως άνθρωπος, ότι είναι μία από τις δράσεις, από τις ενέργειες, από τα βραγμένα που πραγματικά πιάνουν τόπο. Και να αισθανθώ διπλά περήφανος για την Μητρόπολη μας, για την Μητρόπολη Φθιώτιδος, για τον Μητροπολίτη μας κύριο Σημεών, αλλά και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία δεν στέκεται μόνο σε τύπους, δεν στέκεται μόνο στο ένδοξο παρελθόν, συντονίζεται με τις σύγχρονες ανάγκες, με τις σύγχρονες ασθένειες και βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, δίπλα στην οικογένεια, δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε εδώ απόψε, γιατί για σκεφτείτε, όλοι μας που είμαστε εν δυνάμει ασθενείς αυτής της αρρώστιας, τι θα γινόμασταν, ποια θα ήταν το τέλος μας. Όμως η Θεία Πρόνοια έχει φροντίσει εδώ στην περιοχή μας και έχει στείλει τους καλούς αγγέλους. Γιατί καλός άγγελος ήταν ο αείμνηστος Πετρής. Καλός άγγελος είναι ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης μας. Καλοί άγγελοι είναι όλες και όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή. Και χάρη σε αυτούς, κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτό που είπα προηγουμένως, ανώδυνα χριστιανά τέλη. Σήμερα είναι μια ημέρα σημαντική για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος, καθώς εγκαινιάζουμε όχι μόνο έναν νέο ιερό χώρο λατρείας, αλλά και μια δομή που θα προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους συνανθρώπους μας, σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της άνοιας και των συναφών παθήσεων. Η Αγία Ερμιόνη, γνωστή για την προσφορά της στην περίθαλψη και την αγάπη της για τον συνάνθρωπο, αποτελεί τον ιδανικό προστάτη για αυτό το σημαντικό έργο. Ένας χώρος καταφύγιο στήριξης και φροντίδας για τους ανθρώπους που πλήττονται από αυτές τις προκλητικές παθήσεις και για τους κοντινούς τους που συχνά βιώνουν τις συνέπειες της νόσου με αγωνία και θλίψη. Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι συναφείς παθήσεις είναι ασθένειες που επηρεάζουν όχι μόνο τη ζωή των ασθενών αλλά και των οικογενειών τους. Είναι χρόνιες, ανατρεπτικές και πολλές φορές αφήνουν πίσω τους ανεκπλήρωτες επιθυμίες, αναμνήσεις και όνειρα. Το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό της Αγίας Ερμιόνης τελέστηκαν ο όρθρος και τα εγγένεια του ναού και επίσης η πρώτη πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σημεών. Πάντοτε κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα και μια νέα αφετηρία. Και ακριβώς και ο ναός που εγκαινιάστηκε σήμερα εδώ είναι μια ευκαιρία ενός καθημερινού εγγενισμού. Άλλωστε και ο βασικός θεραπευτικός σκοπός του κέντρου αυτού είναι ο ανακαινισμός ψυχών και σωμάτων.
και ο εγγενισμός πάντων στην καλλιέργεια του Χριστού. Επίσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του μεγάλου δωρητή Αργύρη Πετρή.